υποδοχή εδώ στα καινούργια γραφεία του ΣΒΕΤΑ, εξαιρετικά γραφεία. Θέλω να σας πω ότι ήταν δική μου επιλογή να σας καλέσω και να ζητήσω να σας δω από κοντά. Διότι θεωρώ ότι πρέπει να επικοινωνούμε συστηματικά, τακτικά, να καταγράφουμε προβλήματα και να τα επιλύουμε. Άλλωστε, θεωρώ ότι είμαι από τους τυχερούς που συστηματικά, τακτικά, με καλείτε σε συνέδρια, σε ημερίδες που κάνετε τα τελευταία 8 με 10 χρόνια, αν δεν με απατάει η μνήμη. Άρα οφείλω και εγώ να είμαι κοντά σας σε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία για την επιχειρηματικότητα. Δύσκολη οικονομική συγκυρία που έχει προκύψει από μια εξωγενή, συμμετρική υγειονομική κρίση που έχει δημιουργήσει, συνεχίζει να δημιουργεί υψηλές αβεβαιότητες. Το μήνυμα της σημερινής μου επίσκεψης στη Θεσσαλονίκη είναι διτό. Να αναδείξει και να καταδείξει ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι κοντά στην επιχειρηματικότητα. Θέλουμε να στηρίξουμε τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Θέλουμε να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, εργαζόμενους και εργοδότες. Αλλά ταυτόχρονα να περάσουμε το μήνυμα ότι η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει, παρά και πέρα από την κρίση του κορονοϊού, τις διαθεωρητικές αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις με στόχο την υψηλή, τη διατηρήσιμη, την υγιή, την έξυπνη και την χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Γι' αυτό και είχαμε πριν από λίγο με τον Υπουργό συνεργασία για... Καλωσορίσατε. Συνεργασία για το τεχνολογικό πάρκο, προκειμένου να δούμε πού βρισκόμαστε και να αποδειχθεί για άλλη μια φορά το έμπρακτο ενδιαφέρον της ελληνικής κυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών, για να προχωρήσει αυτή η εμβληματική πρωτοβουλία που θα προσδώσει βαθμούς εμπιστοσύνη στη χώρα για το πώς επενδύει στην έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη. Θα επισκεφθώ την Death Hell Expo, ώστε να δούμε πώς πάει όχι μόνο η διοργάνωση της 85ης έκθεσης με τη μόμενη χώρα στην Γερμανία που έχει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κυρίως το πώς πάει η στρατηγική ανάπτυξη της έκθεσης και φυσικά και την επιχειρηματικότητα με την οποία πρέπει να συζητήσουμε για το σήμερα και για το αύριο. Για το πώς η ελληνική πολιτεία θα σταθεί κοντά στην επιχειρηματικότητα όσο κρατάει αυτή η παρένθεση υγειονομικής κρίσης. Ευχόμαστε και ελπίζουμε αυτή η παρένθεση να κλείσει πολύ σύντομα, έτσι ώστε να περάσουμε πολύ γρήγορα στην επόμενη μέρα. Επόμενη μέρα που πρέπει να έχει μια ορθολογική δημοσιονομική πολιτική, στην κατεύθυνση μειώσεων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, διαθεωρητικές αλλαγές που θα ενισχύουν την πραγματική οικονομία, χρησιμοποιώντας ίδιους πόρους, αλλά κυρίως ευρωπαϊκούς πόρους, όπως προέκυψαν από τις πρόσφατες θετικές ευρωπαϊκές αποφάσεις. Θετικές αποφάσεις για την Ευρώπη και για την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.